Rutgers. Για τη Μαρία, και για τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος, λέω, δεν θέλει άλλους ανθρώπους αφού έχει τη Μαρία. Η Μαρία κάνει για όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους. Πραγματικά ευτυχισμένος απόψε που με κάλεσε εδώ σε αυτή την πανδεσία της πατρίδας μου, εσάς δηλαδή αγαπημένοι μου συμπατριώτες, και μπροστά στον πόη το δικό της που το μεγαλώνει και ως που θα φτάξει δεν ξέρω. Δεν είναι δυνατόν αυτό που έκανε η Μαρία να γίνει από έναν άνθρωπο σήμερα μοναχό του και μάλιστα θηλυκό. Όταν λέω θηλυκό, δεν αρνούμε τις δυνατότητες του θηλυκού, κάθε άλλο. Αλλά η ανδροκρατία στον τόπο μας, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, είχε αναγκάσει τη γυναίκα να είναι σε δεύτερη μοίρα, στη σκιά, και ας κυβερνιότανε από τη γυναίκα. Τώρα κάθισε δίπλα του πλάι-πλάι, δίπλα μας, και μας ξεπέρασε. Η Μαρία λοιπόν την πρόλαβε την εποχή της. Δίδειξε πρώτη αυτή τα σκαλοπάτια, αυτά που ανεβαίνουν τώρα οι άλλες γυναίκες. Η δύναμη της Μαρίας είναι κάτι ξεχωριστό. Έχει έναν κόσμο μέσα της ατελείωτο. Δίνει και την ψυχή της για το φίλο της. Δίνει τη ζωή της για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την ιδιαίτερη πατρίδα της. Δεν έχω δει άνθρωπο να αγαπάει τόσο πολύ τον τόπο του όσο είμαι τη Μαρία. Εδώ. Γι' αυτό και έκτισε αυτό το ωραίο δημιούργημα και γι' αυτό θα μείνει η μνήμη της όχι μόνο στην περιφέρεια όπως είπε ο πρόεδρος, αλλά και γενικότερα σαν ένα παράδειγμα προς μίμηση. Λιγάκι σπάνιο πράγμα, λιγάκι πολύ σπάνιο πράγμα. Ας ελπίσουμε πως θα βρεθούν άνθρωποι να την ειδηλώνουν σε άλλους τομείς, ανάλογους. Η τέχνη της Μαρίας, τη ζωγραφική, επίσης, είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν μοιάζει με τους άλλους ζωγράφους. Έχει μια σφραγίδα δική της, έναν τρόπο δικό της, να εκφράζει τα συναισθήματά της μέσω των έργων της. Δεν το έχουν συνήθως. Κάνουνε μανιέρα. Η Μαρία δεν αρνιέται το ρεαλισμό. Μέσα από το ρεαλισμό, μέσα στο ρεαλισμό της, υπάρχει η μεγάλη, πλήρης και αέναη ανθρώπινη αγωνία και ο πόνος. Γιατί και η Μαρία πονάει. Είμαι βέβαιος πως τα χαρούμενα βήματά της, τα χαρούμενα βλέμματά της, τα χαρούμενα λόγια της κρύβουνε και ένα βαθύ πόνο. Πιστεύω ότι ο πόνος αυτός προέρχεται από την αγωνία της για μια ειρηνική, για μια άνετη, για μια ανθρωπινή ζωή. Το δείξε και το δείχνει κάθε μέρα. Της σφίγγω βαθιά το χέρι, δυνατά, με απέραντη φιλιακή αγάπη. Και θα ρωτήσεις
μου φίλε. Είναι η ζωή του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος μπορεί να δώσει πάρα πολλά στους γύρω του, μπορεί να δώσει πάρα πολλά στην κοινωνία, μπορεί να είναι αυτός που δίνει ο ένας τον άλλο και έτσι συνεχίζει τη ζωή. Η γυναίκα που αγωνίζεται με νύχια και με δόντια να προασπίσει το νησί της όσο μπορεί και την ειρήνη. They shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who hunger and thirst for what is right, for they shall be filled. Blessed are the merciful. Με πολλές μορφές τέχνης, αλλά πάντα ήθελα να συναισθήματα να βγάλω. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε κάθε έκθεσή σας, οι προσκλήσεις, στις προσκλήσεις γράφατε κάποια αποθέγματα. Ναι, δικά ναι, σας. Βέβαια, ναι. Θα ήθελα να διαβάσετε αυτό. Πράγματι, πάντα, ναι. Σε όλες μου τις εκδηλώσεις δεν μπορούσε αυτό το τυπικό μόνο μέρος. Ναι. Είχα την ανάγκη να έρθω πιο κοντά στον άνθρωπο και το έγραφα ένα στίχο. Το κείμενο σχετικό, ας πούμε, ναι, παραδείγματος χάρη, αυτό είναι εποχής που ήταν το Σαντιάγκο, ναι. Μια εκδήλωση που είχα κάνει με τη Χιλή. Λοιπόν, μικρό ναό της σκέψης να φτιάξω προσπαθώ. Με τις ψυχής γεννήματα για στόλισμα και την καμπάνα του Σαντιάγκο στην κορφή που το σχοινί της και από σας δύναμη περιμένει ήχο χαρμόσυνο, ήχο αναστάσιμο να βγάλει. Ή αυτό τώρα που το διαβάζουμε, αυτό περιμένω ακόμα. Ναι. Το να πράγματι να σημάνει για όλη την ανθρωπότητα ο αναστάσιμος ήχος. Όλες τις εκθέσεις είχαν αντιπολεμικό χαρακτήρα. Ναι. Τα ποίηματά σας ήταν και αυτά. Είχαν τον ίδιο χαρακτήρα, αντιπολεμικό. Όχι, τα ποίηματά μου, όχι, μπορώ να πω ότι ήταν περισσότερο, περισσότερο στα προσωπικά μου εντελώς συναισθήματα, όπως δεν μπορώ, θα το πω. Έτσι, το πρώτο ποίημα, γιατί ευνόητο, με είχε εντυπωσιάσει ο εαυτός μου και 16-17 χρονών. Ετούτη τη στιγμή, μονάχα δύναμη καρδιάς με έχει συνεπαρμένη. Συντρίμια το κορμί μπορώ να κάμω, να μην φοβούμε μελούμενου θανάτου λειτουργιά. Ετούτη τη στιγμή κορμί γεμάτο από καρδιές υπάρχει. Χάρος κι αν έρθει, τι είμαι αυτό, ξεγελασμένος θα βγει. Αφού κορμί με μια καρδιά θα ζείτε για να πάρει. Οπότε θα μείνω εγώ με τις υπόλοιπες καρδιές. Γιατί ο χάρος, ξέρετε, σε κάθε σώμα αντιστοιχεί μια καρδιά. The pure in heart. For they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted in the cause of right, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people abuse you and persecute you and speak all kinds of calumny against you for my sake. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven.
as it was for the prophet.